Σήμερα τα όσα είχαμε πει περί προσλητισμού την περασμένη εκπομπή. Ο ελλαδικός χώρος, χώρος Ορθοδοξίας, πάσχει από αυτή την κακή πληγή, από την προσλητιστική ενέργεια, από την προπαγάνδα δηλαδή ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν οπαδούς, προσπαθούν να σβήσουν αν ήταν δυνατόν την Ορθοδοξία μας. Και δεν είναι μόνον αλόθρησκοι οι οποίοι θα εδικαιολογεί το εν τίνει μέτρο να φιλοδοξούν, να αποκτήσουν κάποιους οπαδούς στη θρησκεία τους. Προπαγάνδα προπαντός ενεργείται από πλευράς χριστιανών της δυτικής χριστιανοσύνης, οι οποίοι δεν προσπαθούν να κάνουν χριστιανούς τους Έλληνες, αλλά απλώς να τους αλλαξοπιστήσουν, να τους κάνουν ετεροδόξους, αιρετικούς, πλανεμένους, παπικούς ή προτεστάντες, να τους οδηγήσουν μέσα στις εκατοντάδες και χιλιάδες αιρετικές προπαγάνδες τους. Είχαμε τονίσει ότι προσελητισμός ενεργείται κυρίως και μόνον, θα λέγαμε, εις βάρος της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει ένα παράδειγμα στο οποίο να ασκήθηκε προσελητισμός από Ορθοδόξους εις βάρος κάποιας άλλης αιρέσιος, πραθυσκίας, θρησκείας ή παπισμού ή προτεσταντισμού. Γι' αυτό ακριβώς και τα συντάγματα περιλάμβαναν απαγορευτική διάταξη κατά του προσλητισμού στην αρχή, κατά της επικρατούσης θρησκείας, γιατί μόνο αυτός ο προσλητισμός ενεργείται. Το Σύνταγμα του 75-86, το οποίο ισχύει και τώρα, αναφέρει απλώς ότι ο προσλητισμός απαγορεύεται, άρθρον 13, παράγραφος 2. Βέβαια, όπως είχαμε ερμηνεύσει, στην παράγραφο 2 αναφέρεται η διάταξη «Ο προσλητισμός απαγορεύεται» στην παράγραφο που αναφέρονται γνωστές θρησκείες, ότι πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελευθέρα. Ναι, άρα ο προσλητισμός απαγορεύεται να ασκείται από τις Ορθόδοξοι, η οποία δεν είναι απλώς γνωστή, είναι η επικρατούσα. Επομένως και το Σύνταγμα, χωρίς να το λέγει πολύ διακριτικά, απαγορεύει τον προσλητισμό τον ένα και μοναδικό που υπάρχει εναντίον της επικρατούσης θρησκείας, αλλά τίποτε δεν μας εμποδίζει να θεωρήσουμε ότι ο προσλητισμός γενικά απαγορεύεται από κάθε θρησκεία, για κάθε θρησκεία. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν άσκησε προσλητισμό. Εκείνες οι αιρέσεις και ο παπισμός που κόπτονται για να αλλάξει το Σύνταγμα και να αλλάξει ο νόμος που υπάρχει, δυστυχώς είναι που θέλουν να καλυφθούν και να ασκούν προσλητισμό. Καλυπτόμενες οι αιρέσεις και οι προπαγάνδες αυτές, καλυπτόμενες κάτω από κάποια, θα λέγαμε, κρούστα, κάποιο μανδύα ανοχής θρησκευτικής από κάποιο μανδύα καλοπίστου λεγόμενου προσλητισμού. Είχαμε πει δύο λόγια και θα συμπληρώσουμε σήμερα.
Υπάρχει άραγε καλόπιστος προσλητισμός. Είχαμε τονίσει πως δεν υπάρχει καλόπιστος προσλητισμός. Υπάρχει χριστιανική μαρτυρία. Βεβαίως υπάρχει και κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει, γιατί το Σύνταγμα προστατεύει και όλα τα συντάγματα και οι συμβάσεις διεθνείς προστατεύουν το δικαίωμα της εκφράσεως, της σκέψεως και των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το δικαίωμα της λατρείας και το δικαίωμα της μεταβολής της θρησκείας. Ναι, αλλά όμως άλλο είναι αυτό να εκφράσει κανείς τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μέσα σε πλαίσιον ελευθερίας, αγάπης, αληθείας, δικαιοσύνης, αξιοπρεπίας και άλλο να εκφράσει αυτές τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, έστω που είναι ελεύθερο να τις εκφράσει, με σκοπό προσελητιστικό, με σκοπό να μεταβάλει τη συνείδηση τη θρησκευτική του άλλου και να τον ρημουλκίσει στη δική του θρησκεία. Αυτό δεν είναι καλόπιστος προσελητισμός. Αυτό δεν είναι χριστιανική μαρτυρία και θα δούμε τι διαφέρει η χριστιανική μαρτυρία από τον προσλητισμό. Όπως αναφέραμε, η Εκκλησία η οποία πάσχει από τον προσλητισμό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε να περιφρουρήσει το ποίμνιόν της και να θυμίσουμε μία παλιά εγκύκλιο υπό αριθμών 1668 κάθετος 835 κάθετος 4/9/1934. Ένα έγγραφο της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση με το οποίο η Ιερά Σύνοδος διαμαρτύρεται για την έντεχνη, συγκεκαλυμμένη και ανέντιμη προσπάθεια ετεροδόξων να προσελητήσουν Ορθοδόξους. Οι ετερόδοξοι αυτοί, όπως πάντοτε, απευθύνονται, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της Συνόδου προς την κυβέρνηση, όχι μόνο εις τελείους άνδρας, αλλά και εις ανήλικα παιδεία, δηλαδή μια προσπάθεια γενιτσαρισμού. Και εκπλαγίου διδάσκουση και πράγματα εναντία της Ανατολικής Εκκλησίας. Οφείλουμε και μάλιστα από τις εκ των πολεμικών περιστάσεων ενδίας και απορίας των Ελλήνων και ωφελήθησαν από τις περιστάσεις του πολέμου που δημιούργησαν κάποια απορία, φτώχεια και δυστυχία στους Έλληνες και σύστησαν αυτήν εις την μέλη της ελληνικής επικρατείας και διατηρούσαν αδρές δαπάνες σχολεία και ίδρυαν σχολεία των οποίων επιστατούσε και εφορεύουσε αυτοί οι ίδιοι ανεξαρτήτως και σκοπός των σχολείων αυτών είναι η διάδοση της σκεφτικής ετεροδοξίας. Ήρθαν σχολεία όπως οι παπικοί, οι ποτεστάντες, ευαγγελικοί και οι άλλοι, οι άλλες παραφιάδες της αιρέσεως που δεν έρχονται να κάνουν χριστιανούς τους χριστιανούς αλλά τους Ορθοδόξους να αφανίσουν. Και συνεχίζει η Ιερά Σύνοδος, λέγουσα ότι οι ασκούντες αυτή την προπαγάνδα απευθύνονται κυρίως εις την νεολαία ως δεκτικότεραν κατηχήσεως, γιατί είναι πιο δεκτική κατηχήσεως και προσελητισμού για το έτη αστήριτον αυτής εις τα δόγματα της Εκκλησίας των Πατέρων. Διότι ακόμη οι νέοι δεν έχουν στηριχτεί, δεν έχουν οριμάσει να είναι στηριγμένοι στην αλήθεια της πίστεως και διδάσκουν τόσο απατηλότερον όσο ακινδυνοδέστερον απατώσει τους απλουστέρους. Αυτή λοιπόν η εγκύκλιος, το έγγραφο προς την κυβέρνηση του 1934 μας φέρνει μπροστά στο πρόβλημα της προσιλητιστικής δράσεως των διαφόρων αιρέσεων, των διαφόρων ετεροδόξων, των διαφόρων παραθρησκευτικών οργανώσεων, που και με σχολεία και με βιβλία, έντυπα, περιοδικά και με πλήση εγκεφάλου προσπαθούν να διεισδύσουν στην συνείδηση των
χριστιανών Ορθοδόξων με σκοπό να μεταβάλουν την θρησκευτική αυτή συνείδηση. Υπενθυμίζω ότι είναι προσλητισμός βάσει του νόμου που ισχύει ακόμη. Είναι ο νόμος που τροποποιήθηκε το 1938, το άρθρο 4, το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 2 του 1939, του νόμου 1672. Δεν επαναλαμβάνω την ανάγνωση του άρθρου 4, απλώς διαβάζω το άρθρο 2 που είναι τροποποίηση του άρθρου 4. Άρθρο 2 λοιπόν του νόμου 1672 του 1939 λέγει: ο προσλητισμός ιδία εδώ έρχεται να προσδιορίσει επιγραμματικά ενδεικτικά, δηλαδή μερικές να μας φέρει περιπτώσεις προσλητισμού. Ιδία ιδιαίτερα είναι προσλητισμός η διαπάσης φύσεως παροχών, με κάθε παροχή ήδη υποσχέσεων τιούτων ή άλλης ηθικής ή υλικής περιθάλψεως, είτε και με υποσχέσεις ότι θα δώσει παροχές ή με άλλη ηθική ή υλική περίθαλψη που φαίνεται ως θεμητό μέσο, διαμέσων απατηλών και στη συνέχεια και με άλλα μέσα απατηλά διακαταχρήσεως της απειρίας, όταν κάνει κατάχρηση της απειρίας ή εμπιστοσύνης, όταν δίνει, θα λέγαμε, εμπιστοσύνη κάποιος και του συμπεριφέρεται άλλος σαν λύκος, του λέγει πως θα σου πω αλήθειες Ευαγγελίου και Ορθοδοξία και του διδάσκει αίρεση, εννοείται, ήδη εκμεταλλεύσεως της ανάγκης της πνευματικής αδυναμίας ή κουφότητος. Ή όταν εκμεταλλεύεται την ανάγκη υλική ή πνευματική, την αδυναμία την πνευματική ή την κουφότητα, όταν είναι κανείς, θα λέγαμε, ελαφρώς, δεν έχει πολύ μυαλό, ή και με υποτονική νοημοσύνη, με χαμηλό δείχτη νοημοσύνης, άμεσος ή έμεσος προσπάθεια. Τι είναι λοιπόν προσλητισμός? Μία άμεσος ή έμεσος προσπάθεια. Με ποιο σκοπό προσδιορίζει η θρησκευτική συνείδηση ετεροδόξων, εννοείται και ετεροφρίσκων, επισκοπό μεταβολής του περιεχομένου αυτής. Λοιπόν, είναι προσλητισμός μια ενέργεια με κάθε μέσο. Θα δούμε γιατί κάθε μέσο μπορεί να είναι προσλητισμός αθέμητος. Στη συνέχεια, με κάθε μέσο, έμεσος ή άμεσος, λέγαμε, ενέργεια, με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, προσδιορίζει στη θρησκευτική συνείδηση των άλλων, των ετεροδόξων ετεροθρήσκων, με σκοπό την μεταβολή του περιεχομένου αυτής, ώστε να αποσπαστεί αυτός που προσελητίζεται από μία πίστη, από μία θρησκεία και να ρημουργηθεί, να οδηγηθεί σε μία άλλη πίστη, σε μία άλλη θρησκεία. Αυτό λοιπόν είναι ο προσλητισμός, ο οποίος δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες συγγραφές, κάποια επίσημα άρθρα, τα οποία τονίζουν ότι ο προσλητισμός γενικά απαγορεύεται, άσχετα αν είναι θεμητά ή αθέμητα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται. Όμως, η Δύση δεν ησύχασε, δεν της άρεσε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Γι' αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιο παράθυρο, να ανοίξει κάποιο παράθυρο για να μπορέσει να εισέλθει μέσα στον χώρο της Ορθοδοξίας και να ασκήσει προσλητισμό με κάποιο προπέτασμα δήθεν της καλής, του καλού προσλητισμού, του καλοπίστου, δηλαδή της χριστιανικής μαρτυρίας που δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Φυσικά το Σύνταγμα επιτρέπει και όλα τα συντάγματα την ελευθέρα διακίνηση των ιδεών και των θρησκευτικών πεπιθήσεων, το κήρυγμα. Αλλά ποια είναι η χριστιανική μαρτυρία και ποιος είναι ο προσλητισμός, θα πούμε ευθύς αμέσως.
Να δούμε όμως την προσπάθεια που έκαναν οι δυτικοί να δημιουργήσουν ευκαιρίες προσιλητισμού. Εμπρότης, να ξεκινήσουμε από μία προσπάθεια που κάνει ο Προτεσταντισμός να δημιουργήσει ευκαιρία να εισέλθει στο χώρο της ελλαδικής μας επικρατείας και να ενεργήσει προσιλητισμό. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έκανε μια επιτροπή και αυτή συνέντεξε μια έκθεση, η οποία έκθεση αναφέρει ότι η χριστιανική μαρτυρία είναι ελεύθερη να ενεργείται. Και ποια είναι αυτή η χριστιανική μαρτυρία? Να διαβάσουμε. Μαρτυρία είναι η ουσιαστική αποστολή και ευθύνη κάθε χριστιανού και κάθε εκκλησίας. Όλοι οι μαθητές εκπληρούν τη μεγάλη αποστολή του ενός Κυρίου. Ναι, σχόλιο. Ένας είναι ο Κύριος. Είναι όμως οι πάντες που ακολουθούν τον ένα Κύριο και έχουν τη μία πίστη, έστω χριστιανική? Όχι. Επομένως, ποιο Ευαγγέλιο θα κηρύξει ο Προτεστάντης? Ποιο χριστιανισμό θα κηρύξει ο Προτεστάντης της κάθε παραφιάδος, από των χιλιάδων παραφιάδων προτεσταντικών αιρέσεων, και ποιο χριστιανισμό, ποιο Ευαγγέλιο, ποια εκκλησία θα κηρύξει και ο Παπικός? Δεν ταυτίζονται αυτά. Επομένως, περί ποιας χριστιανικής μαρτυρίας να μιλήσουμε? Περί της χριστιανικής μαρτυρίας του Ορθοδόξου, του Παπικού, του Προτεστάντου, των πάσης φύσεως αιρέσεων? Θα πούν όλη η χριστιανική μαρτυρία είναι. Μα ποια είναι τέλος πάντων η γνήσια, η ατόφια χριστιανική μαρτυρία? Και η αίρεση μαρτυρία είναι. Και η διαστρέβλωση των στίχων της Γραφής από τους χιλιαστές χριστιανική μαρτυρία είναι. Και ο αλλοπρόσελος, θα λέγαμε, προπαγανδισμός που ασκείται από το Βατικανό με την Ουνία και με όλες τις άλλες προπαγάνδες χριστιανική μαρτυρία είναι. Και τι δουλειά έχουν αυτοί της χριστιανικής μαρτυρίας να θεωρούν ότι είναι έδαφος χριστιανικής μαρτυρίας οι ήδη χριστιανοί, οι χώροι που κατοικούνται από χριστιανούς, και μάλιστα η Ρωσία που ήταν σχεδόν 100% χριστιανή και η Ελλάδα 98,2% ορθόδοξη χριστιανή και μερικοί άλλοι αιρετικοί κλπ. Χριστιανοί. Λοιπόν, η μία χριστιανική μαρτυρία θα σηκώσει το όπλο και την ξεπλόχη να λογχεύσει την άλλη χριστιανική μαρτυρία και θα έχουμε τον πόλεμο των χριστιανικών μαρτυριών? Και τότε θα πει ο Προτεστάτης, και δική μου χριστιανική μαρτυρία είναι, ο Παπικός και δική μου χριστιανική μαρτυρία είναι, και τότε τι θα πει ο Ορθόδοξος? Μπάτε σκύλια αλέστε και αλεστικά μη δίνετε, αρπάχτε σαν λύκη από το κοπάδι, από το πίμνιο τα πρόβατα. Με την πρόφαση ότι ασκείται η χριστιανική μαρτυρία, η οποία είναι ελευθέρα και επιτρέπεται. Τα μπερδεύουν τα πράγματα και δεν μας λένε την αλήθεια. Ξαναδιαβάζω λοιπόν, μαρτυρία είναι η ουσιαστική αποστολή και ευθύνη κάθε χριστιανού και κάθε εκκλησίας. Όλοι οι μαθητές εκπληρούν τη μεγάλη αποστολή του ενός Κυρίου. Ο σκοπός της μαρτυρίας είναι να πείσουμε τους ανθρώπους να δεχτούν την υπέρτατη αυθεντία του Χριστού. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε ποτέ να πείσει και δεν θέλησε ποτέ να πειθαναγκάσει κανένα να γίνει οπαδός του. Να γίνει όχι οπαδός του, να τον πιστέψει. Η χριστιανική μαρτυρία δεν προσπαθεί να πείσει. Η χριστιανική μαρτυρία είναι μαρτυρία και όποιος θέλει πείθεται. Γιατί η χριστιανική μαρτυρία, όπως ξαναέλεγα, δεν θεμελιώνεται πάνω στους πειθούς ανθρωπίνης σοφίας λόγους, αλλά θεμελιώνεται πάνω στην χάρη, στην ελευθερία, την αλήθεια, και αν θέλει κανείς πείθεται εκούσια αυτοπροαίρετα, και αν δεν θέλει δεν πείθεται. Όταν λοιπόν βάζουν σκοπό με τη χριστιανική του μαρτυρία οι Προτεστάντες να πείσουν, γιατί να πείσουν? Υπάρχει κανένας λόγος να πείσουν οι χριστιανοί, οι χριστιανούς να αλλάξουν δόγμα? Γιατί να πείσουν? Βλέπετε λοιπόν το δόλιον και το άτοπον. Ο σκοπός λοιπόν της μαρτυρίας είναι να πείσουμε τους ανθρώπους. Ελάτε να πείσουμε λοιπόν. Εάν εμείς οι Ορθόδοξοι είχαμε οικονομική δυνατότητα να αναπτύξουμε καλόπιστο προσελητισμό κατά την γνώμη Προτεσταντών και Παπικών, τότε
Ποιος θα υποχωρούσε από τους Ορθοδόξους, αφού ξέρουμε ότι η δική μας είναι η γνήσια χριστιανική μαρτυρία. Θα υποχωρούσαμε να αρπάξετε εσείς το ποίμνιον και να δώσετε τη δική σας χριστιανική μαρτυρία, που είναι όχι αληθινή και ορθόδοξη, αλλά μία πλάνη και μία αίρεση εκ του πονηρού, η οποία χωρίζει από τον Χριστό, διότι εκείνο που χωρίζει από τον Χριστό είναι κυρίως η αίρεση. Η αληθής μαρτυρία λοιπόν δεν είναι των Προτεσταντών ούτε των Παπικών. Λοιπόν, σκοπός λέει της μαρτυρίας είναι να πείσουμε τους ανθρώπους να δεχτούν την υπέρτατη αυθεντία του Χριστού. Ποιον Χριστό κηρύττουν λοιπόν οι Προτεσταντές? Έναν καπιταλιστή όπως τον εφαντάστηκαν? Ποιον Χριστό κηρύττουν οι Παπικοί? Έναν φασίστα, θα λέγαμε, τύραννο, που είναι έστω στους ουρανούς και τον αντικαθιστά εδώ ο Πάπας? Ποιο Χριστό να κηρύξουμε και να πείσουμε τον κόσμο? Μα δεν έχουν αληθινή χριστολογία όλοι. Να δεχτούν λοιπόν την υπέρτατη αυθεντία του Χριστού, να εμπιστευθούν τους εαυτούς τους εκείνων και να παράσχουν σε αυτόν πρόθυμη υπηρεσία στην κοινωνία της Εκκλησίας του. Η αληθής μαρτυρία δεν δύναται παρά να είναι ειλικρινής και τίμια. Δηλαδή τίμια ειλικρινής αίρεσης, τίμια ειλικρινής προπαγάνδα για έναν ψεύτικο Χριστό, για ένα αλλοπρόσαλο θα λέγαμε δόγμα, για αιρετικές διδασκαλίες, κακοδοξίες και πλάνες. Ποια χριστιανική μαρτυρία λοιπόν μπορεί να είναι τέτοια δεχτή σε αυτόν τον χώρο που κατοικείται από Ορθοδόξους σε 98,2%? Δεν γνωρίζει παρά τα αυτά μέτρα και τα αυτά σταθμά, συνεχίζω, τόσο για τον μαρτυρούντα όσο και για τους άλλους. Τι καταλήγει λοιπόν η Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησίων? Ο σκοπός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησίων είναι να βοηθήσει τις διάφορες εκκλησίες. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν διάφορες εκκλησίες, ότι μία είναι η Εκκλησία του Χριστού και ότι είναι ένας ο Χριστός, ένα το σώμα του, και δεν έχουμε παραφιάδες εκκλησιών. Είναι ένα οικουμενιστικό λανθασμένο πνεύμα. Να βοηθήσει τις εκκλησίες. Ποιοι οι Προτεστάντες να βοηθήσουν εμάς? Πότε μας βοήθησαν? Ποτέ. Θέλουν να ανοίξουν μόνον διόδους για να ασκούν προσλητισμό. Τίποτε άλλο. Θέλουν να βοηθήσουν υποκρισία, δηλαδή, διάφορες εκκλησίες και έτσι σε συνδυασμό προσπάθειες και αμοιβαία συνεργασία να διαδίδουν το Ευαγγέλιο περισσότερο από αποτελεσματικά. Πότε μας βοήθησαν αυτοί να διαδώσουμε εμείς το Ευαγγέλιο, αφού και στην χώρα μας εδώ κυκλοφορούν δικές τους εκδόσεις που πολλές φορές έχουν αιρετικές αποκλίσεις από το πρωτότυπο, από το σωστό κείμενο? Αυτή λοιπόν η χριστιανική μαρτυρία συνετάγει το 1956 και προσδιορίσαν ότι ο προσλητισμός δεν είναι χριστιανική μαρτυρία ειλικρινής, αλλά είναι διαφορά της χριστιανικής μαρτυρίας, μία διαφορά της χριστιανικής μαρτυρίας, και αναφέρουν κάποια παραδείγματα περιπτώσεις. Ο προσελκυτισμός, λέγουν λοιπόν οι Προτεστάντες του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησίων, δεν είναι κάτι απολύτως διάφορο της μαρτυρίας, είναι η διαφθορά της μαρτυρίας. Εμείς θα πούμε ότι είναι τελείως διάφορο. Δεν μπορεί να ανακατεύουμε τώρα την γνήσια ιεραποστολή και τη μαρτυρία της Ορθόδοξης αλήθειας με κάθε λεγόμενο καλόπιστο προσελκυτισμό, δηλαδή με τη λεγόμενη χριστιανική μαρτυρία, την ψεύτικη και κάλπικη. Πόσες χριστιανικές λοιπόν μαρτυρίες υπάρχουν, να μας πούνε? Πόσες χιλιάδες αιρέσεις είναι προτεσταντικές, άλλες τόσες χριστιανικές μαρτυρίες? Μα ποιο νόμισμα πίστεως θα περάσει σε αυτόν εδώ τον χώρο? Τα κάλπικα αυτά νομίσματα είναι χριστιανική μαρτυρία, που αποκόπτουν από την αλήθεια, την παράδοση, από την Εκκλησία και από τον Χριστό, είναι χριστιανική μαρτυρία. Και μάλιστα όταν
Πολλές φορές κρυφά και άδειλα υπάρχουν κίνητρα και μέσα τόσο απατηλά και βρώμικα. Έπειτα και πάλι να το πω, ποια είναι η χριστιανική μαρτυρία του παπισμού? Η ύβρις προς την Ορθοδοξία, ο χαρακτηρισμός της Ορθοδοξίας ως αιρέσιος, ότι πρέπει να επιστρέψει η Ορθοδοξία μετά τα κρύων στον παπισμό. Χριστιανική μαρτυρία του Βατικανού ποια είναι? Ότι ο Χριστός δεν είναι επί της γης, αλλά είναι εξόρθος στους ουρανούς. Ότι ο Πάπας είναι Θεός επί της γης και είναι αλάθητος. Ότι έχει την παγκόσμια εξουσία και πρέπει να υποταγούν οι εκκλησίες και όλοι οι λαοί του κόσμου. Δηλαδή το πρωτίον, το εξουσιαστικό, το κράτος του Βατικανού είναι χριστιανική μαρτυρία. Οι αντιπρόσωποι που στέλνει στον κόσμο, στα κράτη, στις εκατοντάδες των κρατών και χιλιάδες κρατών, τους πρεσβευτές που στέλνει ο Πάπας είναι χριστιανική μαρτυρία. Όλες οι προπαγάνδες που ασκεί το Βατικανό είναι χριστιανική μαρτυρία. Και πού θα βρούμε λοιπόν τη χριστιανική μαρτυρία παπισμού και προτεσταντισμού, πού θα τη βρούμε? Πού θα δούμε λοιπόν ότι είναι αδιάφθορη μαρτυρία χριστιανική, αφού είναι ήδη διαφθαρμένη εκγενετής η μαρτυρία η παπική και η προτεσταντική, διαφθαρμένη, αιρετική, κακόδοξη, αντίχριστη μαρτυρία? Γιατί η αίρεση είναι αντιχριστισμός, όπως λέγει ο Αθανάσιος ο Μέγας και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Όλες οι αιρέσεις από τον παπισμό, που είναι η μεγάλη αίρεση, και τον προτεσταντισμό μέχρι και την τελευταία αίρεση των ημερών μας, όλα αυτά είναι αντίχριστες προπαγάνδες και όχι χριστιανική μαρτυρία. Περιποίηση λοιπόν χριστιανικής μαρτυρίας θα γίνει λόγος, την οποία πρέπει να σεβαστούμε και να ανοίξουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν από πλευράς παπισμού, προτεσταντισμού και όλων γενικά των αιρέσεων, δεν υπάρχει αδιάφθορη χριστιανική μαρτυρία, γιατί εκγενετής οποιαδήποτε διδασκαλία αιρετική και παπική είναι διαφθαρμένη αίρεσης εκ του πονηρού, αντίχριστη ενέργεια. Αυτή κάθε αυτή η διδασκαλία των δογμάτων αυτών. Ας αφήσουμε ότι συνδυάζουν τη διδασκαλία με τόσες άλλες προπαγάνδες και σκοπιμότητες και μέσα αθεμητά και αθεμητά, φανερά και αφανή. Επομένως, πώς μπορούμε να αποδεχτούμε ότι είναι παραδεκτή μια μαρτυρία χριστιανική, μια μαρτυρία η οποία είναι αδιάφθορη, ότι δεν έχει δηλαδή μέσα αθεμίτα? Και ποια μας λέγει ότι είναι τα μέσα τα αθέμητα που κάνουν απαράδεκτη τη χριστιανική μαρτυρία? Όταν η κολακία, η δροδοκία, η αθέμητη, η καταπίεση, ο εκφοβισμός χρησιμοποιούνται συντεκαλυμμένα ή φανερά, για να επιτύχουμε φαινομενικές απλώς μεταβολές του θρησκεύματος. Όταν θέτουμε την επιτυχία της Εκκλησίας μας προς πρώτης τιμής του Χριστού. Φυσικά, αυτό κάνει ο παπισμός, αυτό κάνει και ο προτεσταντισμός. Δεν χρειάζεται κουβέντα. Όταν διαπράττουμε με αναντιμότητα να συγκρίνουμε το ιδεώδες της Εκκλησίας μας με την παρούσα κατάσταση μιας άλλης Εκκλησίας. Και άλλο λάθος εδώ. Πού κατήντησαν την Εκκλησία? Σε ιδεώδη, σε ιδέες, αφηρημένες ή και υλοποιούμενες ιδέες, σε ιδεολογήματα. Μα η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογήματα, η Εκκλησία είναι ζώσα πίστη, ζώσα αλήθεια. Δόγμα και ήθος στην Ορθοδοξία είναι αλληλένδετα. Ορθοδοξία είναι αλήθεια πρώτα, γεγονός αγιοπνευματικής ζωής, και μετά είναι θεωρία περί του γεγονότος, περί της αληθείας. Λένε ότι είναι ανέτοιμο να συγκρίνουμε το ιδεώδες της Εκκλησίας μας με την παρούσα κατάσταση μιας άλλης Εκκλησίας. Δηλαδή ιδεώδη με ιδεώδη. Η Ορθοδοξία δεν έχει ιδεώδη, αλλά έχει αλήθεια, έχει πίστη, έχει ζωή, έχει χάρη.
άλλο τεκμήριο του αθεμίτου της χριστιανικής μαρτυρίας, που είναι πλέον όχι καλόπιστος προσελητισμός. Όταν ζητάμε να προωθήσουμε την υπόθεσή μας προσκομίζοντας ψευδή μαρτυρία σε βάρος μιας άλλης εκκλησίας, δηλαδή τα ψέματα τα οποία λένε, μπορεί να μας πει το Βατικανό και να μας πούνε οι Προτεστάντες αν είπαν ποτέ αλήθεια, όχι αν είπαν μια-δυο φορές χίλιες ψέμα, εάν είπαν μία φορά έστω αλήθεια για την Ορθοδοξή Ανατολή, μία φορά αλήθεια για το Βυζάντιο, το οποίο το έφαγαν με την προπαγάνδα της κατασυκοφαντήσεως. Αν είπαν μία φορά αλήθεια για την ελλαδική μας Ορθοδοξία και για όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, αν είπαν μία φορά αλήθεια, αντίθετα συκοφάντησης κατά συκοφάντησης και στον ελλαδικό μας χώρο μέσα, με όλους τους τρόπους που γνωρίζουν αυτοί, και τώρα τελευταία και με κάποια κανάλια τα οποία φαίνεται αρχίζουν να εξαγοράζουν, να προσπαθούν να χτυπήσουν με ποικίλους τρόπους την Ορθοδοξία και να κατασυκοφαντήσουν τον Ορθόδοξο κλήρο, τα Ορθόδοξα δόγματα, την παράδοση της Εκκλησίας μας, τις Οικουμενικές Συνόδους. Ποτέ δεν είπαν αλήθεια λοιπόν οι παπικοί και οι Προτεστάντες. Και στη συνέχεια, όταν η ατομική ιδιοτέλεια ή η ιδιοτέλεια μιας οργανωμένης ομάδας αντικαθιστά την αγάπη προς κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, πότε από αγάπη αυτοί ήρθαν οι πάσης φύσης αιρετικοί και οι προπαγανδιστές να προσελκύσουν κάποιον εδώ στην πατρίδα μας? Ποτέ με αγάπη. Τότε λέει, η μαρτυρία μετατρέπεται σε προσελητισμό στις περιπτώσεις που αναφέραμε και σύντομα σχολιάσαμε. Η διαφορά, λέει, μεταξύ μαρτυρίας και προσελητισμού είναι ζήτημα σκόπου, ελαττηρίων, πνεύματος και μέσων. Λοιπόν, ούτε ως προς τον σκοπό έχουν ποτέ δίκιο, γιατί σκοπό έχουν να μας αλλαξοπιστήσουν, όχι να μας κάνουν καλύτερους χριστιανούς. Ούτε ως προς τα ελαττήρια. Τα ελαττήρια τους είναι να πάρουν αυτοί που είναι προπαγανδιστές σε κάποιες περγαμηνές και επεφημίες ότι επιτελούν σωστά και επιτυγχάνουν να προσελητήσουν, ή δε χιλιαστές να πάρουν και αμοιβή όταν καταθώσουν και προσελητήσουν ένα άτομο, και στη συνέχεια να πάρουν και χρήματα και άλλες απολαβές. Αυτά είναι τα ελαττήρια. Και ποια άλλα ελαττήρια και κίνητρα? Να σβήσουν την ελληνικότητα όταν διαλύσουν την Ορθοδοξία. Και τα δύο αυτά χτυπιούνται, είτε ένα-ένα χωριστά, είτε και τα δύο μαζί. Είναι, λέει, διαφορά πνεύματος και διαφορά μέσων. Και δεν γνωρίζουμε ποτέ να χρησιμοποίησαν θεμητά μέσα για να κατακτήσουν τους Ορθοδόξους αυτοί οι δυτικοί. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο, γιατί μας πέρασε η ώρα. Έρχεται στη συνέχεια, μετά από αυτή την έκθεση περί χριστιανικής μαρτυρίας του Προτεσταντισμού, του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, στο οποίο δυστυχώς μετέχει σαν ούραγος και η ελλαδική μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι δουλειά έχει? Ένας, δύο, τρεις το πολύ Ορθόδοξοι μέσα σε χιλιάδες ετεροδόξους και αιρετικούς, τι δουλειά έχουμε εμείς? Αυτό είναι μία, θα λέγαμε, πολύ επικίνδυνη παγίδα που αποσκοπεί να αμβλύνει τις δογματικές διαφορές, να πούν ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το δόγμα, πάμε μες στο περί αγάπης, περί αλληλεγγύης, περί αμοιβαίου σεβασμού και τόσα άλλα ψευτόλογα, που στην ουσία αποκοιμίζουν εμάς τους Έλληνες, που εύκολα μας παίρνει ο ύπνος και πολύ εύκολα αδρανούμε για τα ιερά μας και τα όσια, και προπαντός και για την Ορθοδοξία μας, για την οποία δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να είμαστε τόσο αδρανείς και τόσο, θα λέγαμε, να εμπιστευόμεθα ότι μπορεί να προκύψει, να εμπιστευόμεθα στους ξένους που πάντοτε συμφορές μας επεσόρευσαν εδώ, και προπαντός στους θρησκευτικούς, θα λέγαμε, εχθρούς μας, θρησκευτικούς εχθρούς μας που πάντοτε υποβλέπουν το αμοιγές αυτό που έχει ο ελληνικός λαός, να είναι 98,2% ορθόδοξοι. Γι' αυτό, όπως θα πούμε και στην επόμενη εκπομπή,
μας έστειλαν νέο φρούτο, μας έστειλαν νέο ψήφισμα από την Ευρωβουλή. Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Νέο ψήφισμα. Επειδή εδώ κάποιοι γρεκίλοι από εδώ έδωσαν το δικαίωμα και η Ευρωβουλή, άλλο που δεν ήθελε, ασχολείται με ψήλους τάχερα, δηλαδή με ασήμαντα προβλήματα για αυτήν που ούτε καν θα την έννοιαζε, αν εμείς αναγράφουμε ή δεν αναγράφουμε το σχήμα, ούτε καν θα την έννοιαζε, αν δεν ήταν ο σκοπός της να σβήσει τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Όπως το βλέπουμε, το γεγονός αυτό να προετοιμάζεται, αφού τελειώσουν πρώτα φυσικά με την Ιουγκοσλαβία, αλλά φοβούμε ότι προτού αποτελειώσουν την Ιουγκοσλαβία, θα αρχίσουν να βάζουν χέρι και στα δικά μας εδάφη, με ποικίλους, θα λέγαμε, τρόπους. Για το ευρωψήφισμα λοιπόν αυτό, το οποίο είναι πάλι απαράδεκτο και είναι ντροπή στην ελληνική πολιτεία, να δέχεται κάθε τόσο τέτοια ψηφίσματα της Ευρωβουλής που να υβρίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο. Μα εμείς δεν έχουμε βούλη. Τι είμαστε, υποπόδιο των ποδών της Ευρώπης είμαστε? Έχει η Βουλή οντότητα, μπορεί να ψηφίζει νόμους, ή θα μας φέρνουν αποδείξεις ότι υπάρχουν καταστατικοί χάρτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Το Μάστριχ, που είναι καταστατικός τροματινά χάρτης, σε κανένα του άρθρο δεν μας απαγορεύει να έχουμε θρησκεύμα στην ταυτότητα. Αλλά αυτοί ασχολούνται λοιπόν και με αυτό το ασήμαντο κατ' ουσίαν θέμα, κατά τα φαινόμενα, στην ουσία όμως είναι στην παθήτητα του μορφή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν για να θεμελιώσουν τον προσλητισμό σαν ελεύθερη δραστηριότητα, ως καλόπιστον δήθε, για να ξεθεμελιώσουν την Ελλάδα μας, την κακόμοιρη αυτή την πατρίδα μας, που ευτυχήσαμε να έχουμε, θα λέγαμε, ήρωες, μεγάλες μορφές που θυσιάστηκαν και εν λαό αξιοπρεπέστατον και ηρωικό, που δεν ευτυχήσαμε να έχουμε όμως καλούς πολιτικούς και μα οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Και έχουμε όλη την ευθύνη, και εκκλησία και πολιτεία. Εάν αύριο διαλυθούμε εμείς σαν κράτος, ή αν μας ανοίξουν πληγές Θράκη, Μακεδονικό, Ήπειρο, που είναι έτοιμοι να διώξουν τον Ελληνισμό από την Ήπειρο, έτοιμοι είναι. Ποιοι? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, μαζί με τους Αρβανούς και με τις πλάτες όλων των αντίχριστων δυτικών. Έτοιμοι είναι λοιπόν να μας εξαρτοποιήσουν και τη Θράκη και τη Μακεδονία, αφού οριμάσουν τα πράγματα, και ήδη όσο πάει οριμάσει το φρούτο αυτό που μας κατασκευάζει η Δύσης, η αντίχριστη μισελληνική Δύσης. Έτοιμα τα πράγματα είναι, αρκεί να δημιουργήσουν κάποιες εξελίξεις και κάποιες ανομαλίες. Μάλιστα, μας μιλούν για καλόπιστο, θα λέγαμε, προσελητισμό, για χριστιανική μαρτυρία. Ειδού ποια είναι η χριστιανική μαρτυρία των Δυτικών, όταν δέχονται τον Πάπα Τσαρκνιά, αυτό τον ομοφιλόφιλο, αυτή την γυναίκα Παπά, που όπως έδειξαν κάποιες εφημερίδες, και την δημοσίευσαν γυμνό για να κατηγορήσουν εδώ τον Ορθόδοξο κλήρο. Και είπαν, ήταν κάποτε κληρικός και απεσχηματίστη από την Ιερά Σύνοδο, γυμνό σε στάση ασελγίας με κάποιον άλλον. Εδώ δημοσίευσαν αυτή την απαράδεκτη εικόνα του Παπατσακνιά για να κατηγορήσουν και να φθείρουν το κύρος της Ορθοδοξίας, και κυρίως για τις ταυτότητες, επειδή η Εκκλησία ήγηρε φωνή διαμαρτυρίας εν δικαίω, και θα λέγαμε πρέπει να επιμείνει η Εκκλησία. Στην Ευρώπη όμως αγκαλιάζουν τον Πάπα Τσαρκνιά, τον άλλο τελεγόμενο Νικόδημο Αρχιμανδρίτη Τσαρκνιά, τον αγκαλιάζουν επειδή
Μεταβαίνει στον Καναδά, Φερρυππίν, βάσει και συγκεκριμένων δημοσιευμάτων. Μεταβαίνει ως εκπρόσωπος των Σκοπιανών, των Μακεδόνων της Μακεδονίας του Αιγαίου, των καταπιεζομένων Μακεδόνων της Μακεδονίας του Αιγαίου, δηλαδή του τμήματος που διαφιλονικεί, απολυλημμένος το έχει πει ο Γλυκόροφ. Και δεν τρεπόμαστε εμείς να τα ακούμε. Και εμείς λέμε τα γλυκόλογα της αγάπης, αν αγαπάμε, λέει, τον εχθρό μας. Το βάζουμε και σαν φίδι στον κόρφο μας και τελικά μας τρώει. Αυτό είμαστε εμείς οι χαζοέλληνες, όπως καταντήσαμε πια. Δώσαν λοιπόν και διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα στον Παπα Τσακρνιά και πήγε στον Καναδά και τον υπεδέχθηκαν σαν υπουργό, με τιμές υπουργού, με προσωπική ασφάλεια. Έδωσε διαλέξεις, έκανε ψευδείς δηλώσεις και ως εκπρόσωπος των καταπιεζομένων Μακεδόνων του ελλαδικού χώρου της ελληνικής Μακεδονίας μας περιέχεται τας πόλεις και τα ζήμας και τις οδούς του Καναδά και άλλων χωρών και κάνει έρανο, παρακαλώ, και συγκέντρωσε στον Καναδά μόνο μισό εκατομμύριο δολάρια, 500.000 δολάρια ως πρώτη δόση για να ανοίξουν τα σχολεία τα μακεδονικά που να διδάσκουν την σλαβομακεδονική γλώσσα στη Μακεδονία μας και ότι θα φτιάξει μάλιστα και ελληνικές εκκλησίες, ότι θα φτιάξει μια εκκλησία ελληνική την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουν και δεν μπορούν, λέει, να μην την αναγνωρίσουν, μια εκκλησία ελληνική στη Μακεδονία μας και σχολεία τα οποία με την βία θα προσπαθήσει να ανοίξει για να διδάσκονται την ψεύτικη ανύπαρκτη γλώσσα την μακεδονική, την λεγόμενη σλαβομακεδονική. Αυτή είναι λοιπόν η χριστιανική μαρτυρία, αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η καλοσύνη των δυτικών, των δε Ευρωπαίων, χειρότερη μαρτυρία είναι. Τι βλέπουμε λοιπόν στους Ευρωπαίους, ποια μαρτυρία αγάπης και δημοκρατίας είναι? Προσπαθούν να καταπνίξουν λοιπόν των Σέρβων την Επανάσταση, να κρατήσουν τα εδάφη τους και να κρατήσουν την αξιοπρεπή τους, θα λέγαμε, ταυτότητα, χωρίς να τους υποτάξουν και να τους διαλύσουν σε 10 τόσα καντόνια που θέλουν να τους διαλύσουν. Γιατί να μην συμβιβαστούν οι Ευρωπαίοι και ο ιεοδίθεν ειρηνόφιλος? Γιατί να μην συζητήσει με τους Βοσνίους, με τους Σέρβους? Θα λύνει τα προβλήματα με το σπαθί και με την βία? Αυτό είναι η ειρήνη. Και μας είπαν, να η αγάπη των δυτικών και οι καλές μαρτυρίες. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε και στο πολιτικό επίπεδο και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο, θα λέγαμε, και στο κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο, τα βλέπουμε πολύ χειρότερα στο θρησκευτικό επίπεδο. Η τελευταία, λέει, ευκαιρία να υπογράψει, σου παίρνει το κεφάλι και θα λέγαμε αλλιώς σβήνει ολόκληρη η Σερβία. Αυτό λοιπόν είναι χριστιανική μαρτυρία και χριστιανική αντιμετώπιση. Πόσο πλανεμένη λοιπόν είναι η γνώμη μας όταν εμείς χάφτουμε κάθε τι που μας δίνει το εξωτερικό. Μας είπαν όμως ποτέ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο? Πότε μας είπαν ότι φτάνει το 1, 2, 3, 4, 10, δεν ξέρω πόσα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο? Εκεί δεν ισχύει λοιπόν η τελευταία ευκαιρία. Αλλά φέραν τους Τούρκους και στην Ιταλία, τους φέραν και στην Βόρειο Ήπειρο και οι Τούρκοι άρπαξαν περιοχές που θα μπορούσαν να επενδύσουν οι Έλληνες για να τους έχουμε από τα νότα Ιταλοί και Τούρκοι λοιπόν στη Βόρειο Ήπειρο και στην Ιταλία με τα αεροπλάνα τους και σε δεδομένη λοιπόν στιγμή αναφλέξεως από πού να φυλαχτούμε. Λοιπόν, έβγαλε μία δήλωση και ο Πάπας για την οποία θα μιλήσουμε. Απλώς θα αναγνώσουμε σήμερα και θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Η Δυτική λοιπόν Εκκλησία με τη γνωστή δήλωση θρησκευτικής μαρτυρίας του Πάπα Παύλου του VI έκαμε σαφή διάκριση μεταξύ χριστιανικής μαρτυρίας και προσλητισμού. Ποια είναι αυτή η σαφή διάκριση?
Οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν, λέγει επίσης, το δικαίωμα να μην εμποδίζονται στο να διδάσκουν και μαρτυρούν δημόσια τη θρησκευτική τους πίστη διαφορικά και με έντυπα. Κατά τη διάδοση όμως της θρησκευτικής πίστεως στην πράξη πρέπει πάντοτε να απέχει κανείς από κάθε ενέργεια που θα έχει χρειά καταναγκασμού ή ανέντιμης και αμφιβόλου ειλικρινίας πειθούς, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για αμόρφωτα ή άπορα πρόσωπα. Ένας τέτοιος τρόπος συνεργίας πρέπει να θεωρείται ως κατάχρηση του ιδίου δικαιώματος και πλήγμα κατά του δικαιώματος των άλλων. Να ρωτήσουμε λοιπόν, πότε εφήρμοσαν αυτές τις αρχές της δηλώσεως τους οι παπικοί, πότε? Τον αντίο, σε όλη την Ουκρανία εφήρμοσαν το μέτρο διαπυρός και σιδήρου αρπαγής των εκκλησίων. Στην Ρουμανία, ακόμη όταν καταλάβουν έναν Ορθόδοξο ναό, οι Ιουνίτες τον εγκαινιάζουν από την αρχή. Αυτά τα βλέπουμε και σε ολόκληρη την Ρωσία, και την καλή τους, θα λέγαμε, πίστη και καλή μαρτυρία την βλέπουμε προπαντός την Ουνία, η οποία Ουνία είναι πράγματι ο δούριος ύπος, ο οποίος δούριος αυτός ύπος έρχεται να αλώσει εκ των ένδων την Ορθόδοξη Εκκλησία και να την οδηγήσει σε ένα ξεχαρβάλωμα και σε μια απορρόφηση από το Βατικανό. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν προλάβαμε να διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ χριστιανικής μαρτυρίας και καλοπίστου ή κακοπίστου προσλήτησμου. Θα δούμε στη συνέχεια στην επόμενη εκπομπή και θα αναφερθούμε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Πάσα προσπάθεια διεισδύσεως της σκεφτικής συνείδησης τεροδόξων ατεροθρήσκων είναι προσλητισμός. Είτε έμεση είτε άμεση προσπάθεια, με κάθε μέσο, όταν είναι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Τότε λοιπόν έχουμε, άσχετα αν είναι επίμονη φορτική προσπάθεια με επιμονή είτε χωρίς επιμονή και φορτικότητα, είναι προσλητισμός. Τα αυτά μας λέγει περίπου και ο Γιάννης Κάτρας, αλλά θα δούμε τα περαιτέρω στην επόμενη εκπομπή και θα διαβάσουμε κάποια κείμενα τα οποία μας, όπως φερειπίν το κείμενο του Μητροπολίτου Κο Εμιλιανού, ο οποίος μας μιλάει για τον δόλο των παπικών. Το φρόνημα λοιπόν που κυριαρχεί στην Εκκλησία της Ρώμης ή το υποδούλωσης του ανθρώπου και η άνευ δικαιώματος διαμαρτυρίας υποταγή του της Αντολάς και της εντάξης του Βατικανού. Και τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι παπικοί, ειδού οι καλοί τους θα λέγαμε μαρτυρία. Αντί λοιπόν να αφήνουν ελεύθερο τον άνθρωπο να πιστεύει ότι θέλει και να πάνε τους χριστιανούς, δηλαδή τουλάχιστον τους χριστιανούς Ορθοδόξους, τι κάνουν αυτοί, αντί τούτου, κατά παράδοση ορθόδοξη χώρα θεωρήθησαν τόποι ιεραποστολής. Δηλαδή είπαν, έπεσε ο κομμουνισμός, ορμάται παπικοί να αρπάξετε σαν λύκη τα πρόβατα τους Ορθοδόξους Ρώσους, και αυτό το βλέπουμε λοιπόν, τον προσλητισμό που ασκεί το Βατικανό σε όλο τον χώρο της Ανατολικής Ορθοδοξίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή και θα μιλήσουμε και για το νέο ευρωψήφισμα το οποίο θα σχολιάσουμε και θα δούμε πόσο άκυρο και αυτό και γελίο είναι, και στη συνέχεια θα δούμε και του Μαρίνου του Αναστασίου, του Συμβούλου της Επικρατείας, ένα άρθρο το οποίο απαντά σε αυτούς τους γελίους ανθρωγράφους που θέλουν να πούν πως παραβιάστηκε η ελευθερία των πολιτών όταν δηλώνουν το θρησκευμά τους. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.